Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν μόνιμο πρωταγωνιστή του φετινού Ηρακλή που φέτος έχει εξαιρετική εμφάνιση σε όλα σχεδόν, συγγνώμη, τα παιχνίδια. Ο Κώστας Κακαρούδης είναι στην γραμμή μας. Κώστα, καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα. Και συγχαρητήρια και για τις εμφανίσεις και για τις νίκες, για αυτό το σερί που έχετε κάνει, πόσο μάλλον στο παιχνίδι κορυφής που προηγήθηκε την Τετάρτη, που φαντάζομαι και εσύ το έζησες πολύ έντονα, έτσι, μαζί με τον κόσμο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ναι, σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το περιμέναμε πώς και πώς. Χαρήκαμε πάρα πολύ που είδαμε τόσο κόσμο στο γήπεδο. Και νομίζω ότι όσοι παρακολούθησαν είτε από το γήπεδο είτε από τη τηλεόραση, το χάρηκαν και πόσο μάλλον και οι φίλοι του Ηρακλή. Τι έφερε τελικά τη νίκη, γιατί όπως είπα νωρίτερα δεν περάσατε κι αλίγα και τραυματισμοί υπήρξαν και πέντε φάουλ υπήρξαν και ανατροπή έπρεπε να κάνετε στο τέλος γιατί μείνατε πίσω και πριν την παράταση εννοώ. Τι σας έκανε να φτάσετε στον επιθυμητό στόχο? Νομίζω λειτουργήσε συνδυαστικά η κατάθεση ψυχής που βγάλαμε όλοι μας, νομίζω, σε συνδυασμό με τη σωστή τακτική και καθοδήγηση από τον πάγκο. Αυτά νομίζω δύο συστατικά φέραν τη νίκη. Μια νίκη που φαίνεται να κλείσει την πρώτη θέση, αλλά σίγουρα δεν σας κάνει να νιώθετε να έχετε πάνω από αυτή, έτσι δεν είναι? Δεν το συζητάω. Ήταν μια τεράστια νίκη απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Αλλά μέχρι εκεί γιορτάσαμε, χαρήκαμε τη μέρα του αγώνα και από σήμερα το πρωί, από χθες μάλλον μετά τον αγώνα, επικεντρωνόμαστε στον Κόρυβο που είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα και πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το παιχνίδι που κρύβει πολλές παγίδες, έχουμε τα προβλήματά μας, οπότε χρειαζόμαστε αύριο πάλι τον κόσμο δίπλα μας για να μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε μια ακόμα νίκη στο μαραθώνιο που έχουμε μπροστά μας. Ο Κόρυβος είναι μια ομάδα που σε 9 παιχνίδια έχει 5 νίκες και 4 ήττες, έχει έμπειρους παίχτες, έχει γνωστούς παίχτες. Μέσα σε αυτό το διάστημα από το να αδειάσεις ψυχολογικά, γιατί τα δίνεις όλα, Κώστα, απέναντι στον Ιωνικό, με το να συγκεντρωθείς και με τα προβλήματα τραυματισμού που προέκυψαν, πόσο δύσκολο είναι? Γιατί ουσιαστικά δύο προπονήσεις είχατε όλες και όλες. Ναι. Είναι αρκετά δύσκολο. Δύο προπονήσεις, εκ των οποίων η μία ήταν αποκαταστατική, ναι, μετά τον αγώνα. Κάποια παιδιά παίξαν αρκετά λεπτά, οπότε δεν μπορούσαν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Πάλι σήμερα, παραμονή αγώνα, πάλι δεν μπορείς να κάνεις πολλά, να φορτώσεις. Οπότε επικεντρωθήκαμε στο τακτικό κομμάτι. Επισημάναμε τα ατού της ομάδας του Κορύβου. Και νομίζω αύριο θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα. Βάσει του όπως έχετε διαβάσει τον αυριανό αντίπαλο, τι παιχνίδι περιμένεις? Θα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τον Ιωνικό, άλλος της ομάδας. Σίγουρα θα είναι διαφορετικό το παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα είναι ευκολότερο. Ο Κόρυβος κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στηρίζεται στο Λεϊμάνης, που είναι ένα γκάρ πάρα πολύ ποιοτικό. Μέχρι στιγμής έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν 1-2 παιδιά, όπως είναι ο Χίλαρης, που τον ξέρετε και εσείς πολύ καλά, που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα, και άλλοι 2-3 παίκτες οι οποίοι είναι κομβικοί για αυτούς. Δεν υπάρχει το βάθος του ρόστερ του Ιωνικού, δεν το συζητώ αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο κακό. Ξέρετε, πολλές φορές όταν είναι μικρό το ρόστερ και οι λίγοι αυτοί παίκτες βρουν ρυθμό, μπορούν να νικήσουν και βαθύτερα ρόστερ. Οπότε θέλει πολύ προσοχή, συγκέντρωση, για να βάλουμε ένα ακόμα φασούλι στο σακούλι που λέμε. Ναι. Από την άλλη, Κώστα, όταν μια ομάδα έχει 2 και 3 και δεν είναι όπως σωστά είπες, γιατί αυτό με τον Ιωνικό σε κάποια στιγμή μας τρόμαξε υπό την έννοια ότι έβγαζε, έλεγες πόσους παίκτες έχει πλέον στη διάθεσή του. Με τον Κόρυβο έχει 2-3. Αν σταματήσει αυτούς 2-3, τελειώνει το μάτς. Εντάξει, μετά οι πιθανότητες γίνουν υπέρ μας πολύ περισσότερο. Αλλά δεν υποτιμάμε κανένα αντίπαλο, καμία ομάδα, κανένα πρόσωπο, γιατί μπορεί να συνημωρήσει όποιος παίζει μπάσκετ, ξέρει. Εννοείται. Αν και ο καθένας δυσκολεύεται κάθε φορά να πει κάτι για τον εαυτό του, εγώ θα σε ρωτήσω, γιατί φέτος είσαι πολύ πολύ διαφορετικός, πολύ πολύ βελτιωμένος, σταθερότατος σε κάθε παιχνίδι. Δεν ξέρω, οφείλεται κάπου αυτό? Δεν έχω αλλάξει κάτι στην καθημερινότητά μου. Είμαι χρόνια επαγγελματίας, έχω μια συγκεκριμένη ρουτίνα.
Απλά ξέρετε, πολλές φορές κάποιοι παίκτες με κάποιους συγκεκριμένους συμπαίκτες ή με συγκεκριμένους προπονητές κολλάνε κολλανεύουν καλύτερα. περισσότερο. Ναι, αυτά υπάρχουν άπειρα παραδείγματα παιχτών που υπάρχουν σε μια ομάδα να είναι καλή και σε άλλη ομάδα να είναι εξαιρετική. Οπότε, αλλά δεν είναι, ποτέ δεν είναι, ειδικά στο σύγχρονο μπάσκετ, δουλειά του ενός. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή, οι ομάδες που θέλουν να κάνουν αθλητισμό στηρίζονται σε πολλούς παίκτες, στηρίζονται στη διάρκεια. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμείς και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο νέος προπονητής, πόσο σας έχει βοηθήσει και η αλλαγή αυτή που ήρθε εδώ και τα παιχνίδια που τα έχει κερδίσει όλα, έτσι, με τον κύριο Μέξο Ηρακλής? Ναι. Εντάξει, και ο Κώστας ο Μέξος είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, ένας πάρα πολύ καλός χαρακτήρας. Εγώ προσωπικά τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί στο ΚΑΟΔ πριν από 6-7 χρόνια. Τα καλοκαίρια έχουμε κάνει πολλές φορές μεταβατική προπόνηση μαζί. Mm-hmm. Νομίζω ότι η σφραγίδα του φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά λόγια. Φαίνεται η εικόνα μέσα στο γήπεδο και είναι αδιάψευτος μάρτυρας της βελτίωσης που έχουμε παρουσιάσει. Έτσι ακριβώς. Και μακάρι να συνεχιστεί και αύριο. Να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ο κόσμος θα είναι εκεί. Το γνωρίζεις, θα είναι και αύριο εκεί. Mm-hmm. Και ακόμα μία νίκη να μας φέρετε αύριο το απόγευμα με το καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Κωστή. Καλό βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον σταθερότατο και πολύ καλό σχεδόν σε όλα τα μάτια τον Κώστα Κακαρούδη φέτος.